Την πρωτιά έφερε το Γυμνάσιο και Λύκειο του Σουφλίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αράχνη 2023-2024. Οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολικών μονάδων κατάφεραν να κλέψουν τις εντυπώσεις των Κρητών μέσα από τις εργασίες τους και να αφήσουν πίσω τους 6 σχολεία από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ήτανε το πρόγραμμα Αράχνη, είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, όπου συμμετέχουν σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Η πρόταση μας έγινε πέρυσι κατά την σχολική χρονιά 2023-2024 από τον καθηγητή του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και συντοπίτη μας, τον κύριο Ντέντο. Με τα χαράς δεχτήκαμε την πρότασή του, έτσι και εμείς σαν εταίροι αυτού του προγράμματος. Συνεργάτες μας ήταν και το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Πειραιώς. Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε όλες τις εργασίες που έπρεπε να κάνουμε μέσω αυτού του προγράμματος. Οι μαθητές μας με πολύ όρεξη και πολύ μεράκι ασχολήθηκαν με το αντικείμενο που αποφάσισαν ποιο θα ήταν το ιδανικό για να προβάλλουμε και φυσικά γιατί όχι το μετάξι που είναι και το ιδιαίτερο, το κατεξοχήν προϊόν εδώ της περιοχής μας. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού και καινοτόμου οικοσυστήματος μεταξιού που εντοπίζει τις ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές χώρες και προωθεί τις παραδόσεις, την αρχιτεκτονική και τις υλικές και άειλες εθνικές κληρονομιές τους. Καταφέρανε έτσι με τα έργα τους να πραγματοποιήσουν στο τέλος έναν διαδραστικό χάρτη όπου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να επισκεφθεί την περιοχή μας, εάν μπει μέσα στην εφαρμογή, πατώντας τα διάφορα σημεία που υπάρχουν στο χάρτη που και αναφέρονται για το Σουφλί, να δουν πολλά ιστορικά στοιχεία και να ενημερωθούν, να αποκομίσουν πολλές πληροφορίες για το τι παρουσιάζει το κάθε κτίριο και το τι παρουσιάζει το κάθε τμήμα στο διαδραστικό αυτό χάρτη. Αξιοποιώντας ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής, ενισχύεται η μετάβαση σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ευρωπαϊκών χωρών στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών που σχετίζονται με το μετάξι. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η διάκριση που πήραμε, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω, γιατί συμμετείχαν άλλα 6 σχολεία από όλη την Ευρώπη. Φανταστείτε, ακόμη και από τη Βενετία, που είναι μια περιοχή με τόσα αξιοθέατα που μπορούν να προβληθούν και να αναδειχθούν μέσω του διαδραστικού χάρτη. Ωστόσο, ήταν τόσο πολύ προσεγμένη και ιδιαίτερη δουλειά των μαθητών μας και καταφέραμε έτσι να ψηφιστούμε και να πάρουμε το πρώτο βραβείο σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Με αρρωγούς τους εκπαιδευτικούς τους, τα παιδιά απέσπασαν το πρώτο βραβείο και μαζί με αυτό να ταξιδέψουν και να φιλοξενηθούν στην Πάδοβα της Ιταλίας. Ένα ταξίδι που θα εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και θα τους δώσει την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με συνομιλικούς τους, αλλά και να γνωρίσουν διαφορετικές κουλτούρες. Ένα ταξίδι που οι χιλιομετρικές αποστάσεις από τα μεγάλα αστικά κέντρα ανεβάζουν το κόστος. Για το λόγο αυτό, η συνδρομή των τοπικών φορέων θα παίξει ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική διευκόλυνση των μαθητών, έτσι ώστε όλη η ομάδα να μπορέσει να συμμετάσχει χωρίς να χρειαστεί να μείνει κάποιος πίσω λόγω οικονομικών εμποδίων. Είναι πράγματι δυσβάσταχτα τα έξοδα και είναι αρκετά και τα προγράμματα που συμμετέχουν, η αλήθεια είναι. Προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε όλα αυτά, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε χορηγούς, χρειαζόμαστε την βοήθεια και την οικονομική στήριξη και από άλλους φορείς. Γιατί γνωρίζετε, η περιοχή μας δεν διακρίνεται για την ευμάρεια και για την οικονομική εμπροστία. Οι άνθρωποι, οι γονείς των παιδιών ανήκουν σε μια μεσαία τάξη που μπορούν ίσα ίσα να καταφέρνουν να ζουν αξιοπρεπώς και να φροντίζουν την μόρφωση των παιδιών τους. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να βρεθούν χορηγοί και σπόνσορες να μας διευκολύνουν σε αυτή τη μετακίνηση. Αξίζει τον κόπο. Μιλάμε για παιδιά πάνω στην εφηβεία. Μιλάμε για παιδιά που επιβαρύνονται από το φόρτο των μαθημάτων λόγω των πανελληνίων εξετάσεων, λόγω της τράπεζας θεμάτων και παρόλα αυτά διαθέτουν τον ελεύθερο χρόνο τους να συμμετέχουν
και να αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες.